στον Άγιο Γεώργιο στα Γρεβένα, ντύνονται με παραδοσιακές στολές και μοιράζουν ευχές. Ενώ στοιχείο, οι κάτοικοι συναγωνίζονται για το ποιος θα κατασκευάσει το ωραιότερο καραβάκι για το ταξίδι στο νέο έτος. Βασιλιάτικα βαποράκια φωτισμένα και πιο λαμπερά από ποτέ που φτιάχνονται με μεράκια από τους Χιώτες πλημμύρισαν την κεντρική πλατεία της Χίου αναβιώνοντας το αίθημα της πρωτοχρονιάς. Πώς λέγεται το καραβάκι σας? Βέλος. Είναι πρώτη φορά που κατεβαίνει? Είναι το συγκεκριμένο το σκαρί και το καραβάκι είναι τα άλλα δύο που έχουμε πίσω που ξανακατεύει. Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να αναβιώσουμε ένα παλιό τοπικό έθιμο. Μικροί και μεγάλοι, πιστοί πάντα στις παραδόσεις, έφτιαξαν για 30η χρονιά ομοιώματα εμπορικών και πολεμικών πλοίων για το καλωσόρισμα του νέου έτους, τα οποία και διαγωνίστηκαν. Την πρώτη του χρόνου στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών αναβιώνει το έθιμο ρογκατσάρι. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού δίνονται με παραδοσιακές στολές και τριγυρίζουν στις γειτονιές, τραγουδώντας και μοιράζοντας ευχές. Μια γιορτή μεγάλη, την οποία δεν αναλάβουμε από τους παππούδες μας, τους κακαράδες μας, και τώρα τη συνεχίζουν τα παιδιά μας. Ένα έθιμο πολύ παλιό, σε κάθε σπίτι που πάμε λένε και το ανάλογο τραγούδι. Στο λιθόστρωτο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, οι κάτοικοι υποδέχτηκαν την καινούργια χρονιά καταβρέχοντας με κολόνια ο ένας τον άλλον. Δυστυχώς με βρέξανε πριν από λίγο, αλλά μ' άρεσε. Κάθε χρόνο τα έθιμα για το καλό της πρωτοχρονιάς αναβιώνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Και από την Ελλάδα να πάμε στην κεντρική Ευρώπη που σαρώνεται από φωνική κακοκαιρία. Κυρίες και κύριοι, στη Σλοβακία 7 ορειβάτες καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα. Στην Ιταλία τα θερμόμετρα έχουν καρφωθεί στους μείον 25 βαθμούς Κελσίου και στην Ελβετία η θερμοκρασία είναι 39 βαθμοί υπό το μηδέν σε κάποια από τα βουνά. Στη Σλοβακία, 7 Τσέχοι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα που καταπλάκωσε τον καταβλισμό τους στα Ορειτάτρα. Η χιονοστιβάδα βρήκε τους άτυχους ορειβάτες μέσα στις σκηνές τους. Από τις σφοδρές χιονοθύελες στη Βόρεια Σλοβακία προκλήθηκε και καραμπόλα 60 οχημάτων. Με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι και 20 να τραυματιστούν. Στην Ελβετία τα θερμόμετρα δείχνουν 30 υπό το 0. Στο καντόνι Γκριζόν ένας 49χρονος Γερμανός τουρίστας σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα καθώς έκανε πεζοπορία. Στη Γαλλία αρκετά αεροδρόμια κλειστά, αυτοκινητόδρομοι σκεπασμένοι με χιόνι και οι καραμπόλες πολλές. Στην Ιταλία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την παγωνιά. Στο Μιλάνο τα θερμόμετρα έδειχναν μείον 11 υπό το 0 και στη Λομβαρδία μείον 21 βαθμούς Κελσίου. Σε ευχαριστώ πολύ. Το κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει τεράστια συγκοινωνιακά προβλήματα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Και αν θα θέλαμε να μιλήσουμε για τους πρωταθλητές των αθλητικών γεγονότων της χρονιάς που μόλις πέρασε, του 2005, θα πρέπει αναμφισβήτητα να κάνουμε μια φορά στο 19χρονο επικοντιστή του Πανελληνίου, τον Κώστα Φιλιππίδη. Αξίζει να σταθούμε στο πρόσωπο αυτό, γιατί κατέριψε 5 φορές το Πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στο αγώνισμά του, παραμένει σεμνός, ήπιος, με χαμηλούς τόνους και προσιλωμένος στο στόχο του, που είναι να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη. Με τον τίτλο του κορυφαίου έφηβου αθλητή στον κόσμο, αποχαιρέτησε το 2005 ο Κώστας Φιλιππίδης, που με τις επιδόσεις του στο άλμα επικοντό έκανε όλους να μιλούν για το νέο ανερχόμενο αστέρι στον παγκόσμιο στίβο. Αυτό που αποκομίσαμε με τον προπονητή μου ήταν οι εμπειρίες που είχαμε και σίγουρα το θετικό της υπόθεσης ήταν ότι το πρόγραμμα κύλησε έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει. Το Λυκαβιές του 2006 θα βρει τον Κώστα Φιλιππίδη στο γνωστό του μέρος, τον Πανελλήνιο, παρέα με τα κοντάρια του και τον προπονητή του Δημήτρη Κιτέα. Το 2006 θα ακολουθήσουμε την ίδια συνταγή.
με αγώνες και θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Με το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών με 5 μέτρα και 75 εκατοστά, το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, το χρυσό των Μεσογειακών και πάνω από 20 αγώνες, ο νεαρός πρωταθλητής κρατά χαμηλά τον πήχη των υποσχέσεων και των μεγάλων λόγων, προτιμώντας να τον ανεβάζει μόνο στους αγώνες του, με επιστέγασμα των στόχων τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Ο Κώστας, αυτό που θα πρέπει να κάνει πάντοτε είναι να βουλώνει τα αυτιά του, να μην ακούει σιρήνες και να κοιτάζει πάντα αυτό που είχε πάντοτε όταν ξεκίνησε μικρός. Ο στόχος του είναι η αγάπη να πηδήξει ψηλότερα και αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό θα κοιτάξουμε εμείς. Ο 19χρονος πρωταθλητής διακρίθηκε και εξωαγωνιστικά, αφού ήταν ο πρώτος λαμπαδιδρόμος στην αξέχαστη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας των χειμερινών αγώνων του Τωρίνο, ενώ οι αθλητικοί συντάκτες του απένιμαν στην ετήσια γιορτή τους το βραβείο του πρωταθλητή που συνδυάζει τις επιδόσεις και στις σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Να ευχηθώ πάνω απ' όλα να έχει όλος ο κόσμος την υγεία του και ο καινούργιος χρόνος να το βρει, να βρει τον κάθε άνθρωπο πραγματοποιώντας όλα αυτά που θέλει να κάνει. Όσο για αθλητική ευχή, εύχομαι σε όλους τους αθλητές καλές επιτυχίες και τα στάδια να είναι πάντοτε γεμάτα. Ο πρωταθλητής του Πανελληνίου θα μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα με τον προπονητή του στη Γερμανία, όπου θα προετοιμαστεί για ένα μήνα δίπλα στους Γερμανούς επικοντιστές. Ποδαρικό με καλό καιρό για τα δεδομένα της εποχής μας έκανε το 2006. Για να δούμε την αναλυτική πρόγνωση της μετεωρολογικής από την Έλενα Ιορδανοπούλου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων, κυρίως στο Αιγαίο, μας έκανε ποδαρικό ο καινούριος χρόνος. Πιο αναλυτικά, στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα υπάρχουν λίγες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Και στα υπόλοιπα επιρροτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, ενώ στην νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο προς το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στο Ιόνιο ισχυρή, ενισχυόμενοι από το απόγευμα τοπικά σε πολύ ισχυρούς, ενώ η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική και αργά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοδυτική, ασθενείς έως μέτρη και θερμοκρασία στην Αθήνα από 7 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Οικία και διακόσμηση. Κυκλοφόρησε. Υποδεχτείτε το 2006 σε λαμπερό σκηνικό. Προτάσεις στο design από διάσημους μέτρους της μόδας. Οικία και διακόσμηση. Αντιθέσεις σε άσπρο μαύρο. Οργανώστε το χώρο γύρω από την τηλεόραση. Και μαζί ένθετο κουζίνα μπάνιο. Οικία και διακόσμηση. Το σπίτι σε πρώτο πρόσωπο.